Με γυρασμένα ασθενοφόρα που μετρούν από 400 έως 800 χιλιάδες χιλιόμετρα στους δρόμους και διαρκείς βλάβες, αναγκάζονται να δουλεύουν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ Κρήτης σύμφωνα με τα σωματεία. Η τελευταία προμήθεια, όπως υποστηρίζουν, έγινε το 2006 και ήδη τα ασθενοφόρα αυτά έχουν οργώσει τους δρόμους του νησιού. Τα τελευταία αυτοκίνητα που ήρθαν από την περιφέρεια είναι το 2016, ήδη έκλεισαν εξαετία. Τα οποία πάνω κάτω έχουν φτάσει 400.000 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνετε, σημαντικές ζημιές μηχανικές. Οπωσδήποτε οι ανάγκες των ασθενοφόρων έχουμε συνεχώς. Διότι φανταστείτε ότι και τα Mercedes τώρα που είναι 5 χρονών αυτοκίνητα έχουμε πιάσει και μέχρι 700.000 χιλιόμετρα. Εν μέσω χιονιά, τα ασθενοφόρα αναγκάστηκαν να κινηθούν με δυσκολία ακόμα και σε ημιωρινές περιοχές, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τα πληρώματα και τους ασθενείς που μεταφέρουν. Στα φαινόμενα αυτά, τα φυσικά φαινόμενα, οπωσδήποτε είναι μια δύσκολη κατάσταση κάθε φορά που συμβαίνουν. Τώρα εξαρτάται και την περιοχή, εξαρτάται και πόσο έντονα είναι τα φαινόμενα. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά 4x4. Ναι, μεν καλύπτουν τα ορεινά σημεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιο χαλάσει, θα πάνε με κάποιο συμβατό μετά. Καλά νέα έρχονται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, καθώς τα 4 ασθενοφόρα 4x4 που υπάρχουν στην Κρήτη θα προσθεθούν νέα, τα οποία καλούνται να τα βγάλουν πέρα στα σημεία όπου υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες και δύσκολο οδικό δίκτυο, όπως τα κέντρα υγείας απομακρυσμένων περιοχών. Είμαστε στη διαδικασία για 14 νέα ασθενοφόρα, 4x4, τα οποία φάνηκε και τώρα με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε, αλλά και με τα δύσβατα και ορεινά που έχουμε ούτως ή άλλως στο νησί μας, ότι είναι αναγκαία αυτή η προμήθεια. Αυτά ουσιαστικά το ΕΚΑΒ δεν έχει σχέση. Αυτά θα τα προσαρμόσει η ΥΠΕΣ στις περιοχές που πιστεύει, αλλά λόγω ότι είναι 4x4, τα περισσότερα πιστεύω θα πάνε σε ημιωρινούς ή ορεινούς όγκους. Για το ΕΚΑΒ, από ό,τι ξέρω, υπάρχει μια διαδικασία για 10 ασθενοφόρα καινούργια μέσω ΕΣΠΑ. Πάντως, όπως επισημαίνουν τα σωματεία του ΕΚΑΒ Κρήτης, ακόμα και με τις νέες παραλαβές ασθενοφόρων, όποτε και αν ολοκληρωθούν και όποια κενά και αν καλύψουν, θα απαιτείται και η ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό. Ίσα-ίσα που βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το να πάρουν τις άδειες στο προσωπικό.